Ένα φιλανθρωπικό κονσέρτο, σωστά. Ακριβώς, γιατί η ελληνική κοινότητα είναι και η αφίσα η οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις οθόνες μας, στο ΧΑΡ Μονάχου. Έχει έντονο το συνέστημα και της αλληλεγγύης και της προσφοράς και της ανάγκης και της αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο διοργανώνει ένα κονσέρτο και το σημαντικό είναι ότι μπορεί κάποιος να βοηθήσει, είτε βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή, είτε μας ακούει αυτή τη στιγμή από το σπίτι, από όπου και αν βρίσκεται, και μπορεί λοιπόν με το δικό του τρόπο να συμβάλλει και να έχει βάλει το μικρό του λιθαράκι στο να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής κάποιων ανθρώπων που έχουν έτσι ανάγκη. Περισσότερα βέβαια θα μας πει και ο καλεσμένος μας, ο κύριος Απόστολος Κότσης, είναι δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο ΧΑΡ Μονάχου. Καλησπέρα μας, κύριε Κότση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία από την ελληνική κοινότητα, την οποία στηρίζετε, είστε και μέλος. Πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία, αυτό το κονσέρτο και κάποιες πληροφορίες βασικές για τους τηλεθεατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή? Έλαβα πριν, φέτος το καλοκαίρι που ήμουν στην Ελλάδα, έλαβα ένα τηλεφώνημα από την Μαριέτα Θεωτικού. Είναι πιανίστρια, δασκάλα στο Δίο των Ιωαννίνων, από όπου κατάγομαι κιόλας. Και μου έκανε την εξής πρόταση, έχοντας παρακολουθήσει τις δραστηριότητες της κοινότητάς μας, να έρθει και να κάνει ένα κονσέρτο για τους πολίτες που ζουν εδώ, τους Έλληνες, και όχι μόνο αφιλοκερδώς. Οφείλω να ομολογήσω ότι η Μαριέτα έρχεται με δικά της έξοδα, δεν έχει επιβαρύνει καθόλου την κοινότητά μας, είτε τα μέλη μας, και μεταλλεύοντας και αξιοποιώντας αυτή την πρωτοβουλία της Μαριέτας, θελήσαμε να προσφέρουμε στον τόπο που ζούμε, και αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου 200 Έλληνες εδώ στο Δήμο μόνο του ΧΑΡ, έτσι, πέρα από τους 30 που είναι στο 30.000 που είναι στο Μόναχο, και αντιμετωπίζοντας δυσκολίες φέτος άλλης μορφής σε σύγκριση με τα περασμένα χρόνια, είπαμε να βοηθήσουμε με τα έσοδα, να διαθέσουμε τα έσοδα από αυτό το κονσέρτο στις οικογένειες που δεν έχουν να πληρώσουν ή δυσκολεύονται να πληρώσουν το ρεύμα και τη θέρμανση φέτος εδώ στη Γερμανία. Το σημαντικό, κύριε Κότση, είναι ότι αυτή η πρωτοβουλία προέρχεται από εσάς, από τους Έλληνες δηλαδή της κοινότητας, και σίγουρα θα στηριχθεί και από την πόλη του Μονάχου, είμαι βέβαια γι' αυτό, αλλά και μια Ελληνίδα βάζει από την Ελλάδα, έρχεται εκεί για να βάλει το δικό της λιθαράκι και να φέρει και λίγη αύρα Ελλάδας, γιατί νομίζω ότι αυτό που χαρακτηρίζει όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά ίσως μπορούμε να είμαστε περήφανοι γι' αυτό, είναι πράγματα όπως είναι η φιλοξενία, η αλληλεγγύη, η αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας, και εσείς το κάνετε πράξη μέσα από αυτό το κονσέρτο. Όντως, ναι, αυτό είναι αλήθεια, και δεν μπορείτε να φανταστείτε, έχουμε κάνει και άλλες εκδηλώσεις, έτσι, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε την ανταπόκριση του κόσμου στη συγκεκριμένη κίνηση. Σήμερα με πήρε τηλέφωνο ο αντιπρόεδρος της Βαυαρικής Βουλής, μου δήλωσε ότι θα έρθει, βάλει λεφτά στο λογαριασμό. Ένας άλλος σύλλογος έκανε ένα έμβασμα χτες 1.000 ευρώ. Δηλαδή, όντως η ανταπόκριση του κόσμου στην κίνηση αυτή ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Βλέπουμε στην αφίσα 29 λοιπόν Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα, και κάποιος που δεν θα μπορεί να βρεθεί αλλά θέλει να βοηθήσει, υπάρχουν έτσι κάποια στοιχεία για το ποσό που μπορεί, αν θέλει, να καταθέσει και να βοηθήσει το φιλανθρωπικό σας έργο, και σε σελίδες φαντάζομαι στο Facebook της κοινότητας, έτσι ώστε να έρθει και σε επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση που το επιθυμεί. Ναι, και στην αφίσα πάνω κάτω αριστερά έχουμε τον τραπεζικό λογαριασμό που πάει κατευθείαν στο Δήμο, δεν εμπλεκόμαστε πουθενά εμείς, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για την κίνηση αυτή που κάνουμε από κανέναν. Πάει κατευθείαν τα λεφτά στο Δήμο του ΧΑΡ. Και μιας και αναφερθήκατε έτσι στις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει κάποια οικογένεια στην περιοχή σας, θα ήταν εύκολο να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα, καθώς βρισκόμαστε και βιώνουμε αυτή την ενεργειακή κρίση που αρκετά νοικοκυριά και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό τα έχει γονατίσει. Εκεί ποια κατάσταση επικρατεί? Ναι, και εδώ δεν είναι εύκολη η κατάσταση φέτος. Ευτυχώς μέχρι τώρα ο χειμώνας δεν ήταν βαρύς. Την περασμένη εβδομάδα έπεσε το πρώτο χιόνι. Υπάρχει λίγο κρύο, αλλά για την χρονική περίοδο είμαστε πολύ καλά, θα έλεγα. Δεν υπάρχει ακόμα το τσουχτερό κρύο της Γερμανίας. Η κατάσταση, η ακρίβεια είναι αισθητή καθημερινά. Είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στο βενζινάδικο. Έχουν αυξηθεί τα κοινόχρηστα που λέμε στην Ελλάδα εδώ στα σπίτια. Η θέρμανση, το ζεστό νερό είναι μόνιμο, δεν υπάρχει θερμοσύφωνα όπως έχουμε στην Ελλάδα.
Και καταλαβαίνετε ότι προσέχουν όλοι πλέον στη χρήση και του καλοριφέρ, πώς θα κάψουν το καλοριφέρ και στο ζεστό νερό. Η κλιματική αλλαγή σε εισαγωγικά βοήθησε, δηλαδή μας είπατε ότι πριν από μια εβδομάδα έπεσε το πρώτο χιόνι. Είναι κάτι το οποίο είχε συμβεί και πέρυσι ή είναι φέτος ένα φαινόμενο το οποίο έχει παρατηρηθεί λόγω όλων αυτών των φυσικών φαινομένων που έχουμε δει, ότι έχουν διαφοροποιηθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής? Φυσικά έχει παίξει, έχει επηρεάσει και τη Γερμανία και τον καιρό της Γερμανίας η περιβαλλοντική αλλαγή. Τα παλαιότερα χρόνια τέτοιο καιρό είχαμε ήδη μισό μέτρο χιόνι. Τα τελευταία χρόνια δεν είναι τόσο συχνό το φαινόμενο, υπάρχει κρύο, αλλά κάθε χρόνο που αν συγκρίνω με τα περασμένα χρόνια είναι πιο ήπιο το κλίμα. Μάλιστα. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας ίσως και μετά το φιλανθρωπικό κονσέρτο, να μας στείλει το ωραίο βίντεο και από την κυρία Θεοτικού που θα παίζει το πιάνο και από τον κόσμο που θα έρθει και θα είμαστε εδώ για να τα ξαναπούμε. Την καλησπέρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προώθηση και για την στήριξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.